26χρονο που τον Ιούλιο του 2016 πυροβόλησε με καραμπίνα και σκότωσε τον 20χρονο Αντώνη Καρούτα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο 20χρονος Αντώνης Καρούτας μαζί με έναν 23χρονο φίλο του πήγαν τα μεσάνυχτα της 19ης Ιουλίου στο σπίτι ενός 27χρονου. Ο 27χρονος ήταν στην αυλή του σπιτιού του μαζί με έναν 34χρονο φίλο του. Ακολούθησε διαπληκτισμός μεταξύ των τεσσάρων λόγω προσωπικών διαφορών που είχαν για τα μάτια μιας κοπέλας. Τον διαπληκτισμό αντελήφθη ο 56χρονος πατέρας του 27χρονου, ο οποίος ζήτησε από τους νεαρούς να φύγουν από την αυλή του σπιτιού του. Στη συνέχεια, ο 56χρονος φέρεται να πήρε μια καραμπίνα από το σπίτι του και να πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον Αντώνη Καρούτα στη θωρακική χώρα. Με αποτέλεσμα το θύμα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, να υποκύψει στα τραύματά του. Αυτό, Γιώτα, ήταν ένα θέμα που είχαμε αναδείξει. Είχε πάρει αναβολή η δίκη και εκδικάστηκε εκ νέου και έχουμε την απόφαση, σωστά? Εκδικάστηκε ακριβώς, Ζήνα, την Δευτέρα, την Τρίτη, με συγχωρείτε. Το δικαστήριο, το Μικτόρκο, το δικαστήριο Πατρών, επέβαλε στον 57χρονο την ποινή της ισόβιας καθήρξεως. Στον πατέρα. Στον πατέρα του παιδιού. Να θυμίσουμε ότι το έγκλημα είχε γίνει για τα μάτια μιας κοπέλας. Ο φίλος του Αντώνη μαζί με τον φίλο του, μαζί με το παιδί του κατηγορούμενου, είχαν μία διαφωνία για μία κοπελίτσα. Ο ένας είχε σχέση μαζί της για κάποιο διάστημα, ο άλλος είχε σχέση λίγο αργότερα. Και έτσι εκείνο το βράδυ πήγαν για να λύσουν αυτή τη διαφωνία. Πιάστηκαν στα χέρια τα παιδιά και βγήκε ο πατέρας και πυροβόλησε και πέτυχε στο θώρακα τον Αντώνη. Μόλις 20 ετών ο Αντώνης. Να πούμε ότι ο κατηγορούμενος ζήτησε τη μετατροπή της κατηγορίας από ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ανθρωποκτονία εξ αμελίας, κάτι που δεν έκανε δεκτό το δικαστήριο. Εξ αμελία σημαίνει κατά λάθος. Ναι, ότι επί της ουσίας αυτό αφού που υπήρχε διαπληκτισμός και βγήκε με το πιστόλι. Ναι, ο ίδιος οφείλουμε να μεταφέρουμε. Απλά ερωτήματα θέτω, δεν. Εύλογα τα ερωτήματα, Ζήνα. Απλά ο ίδιος, κατά την απολογία του στο δικαστήριο, ισχυρίστηκε ότι πυροβόλησε για εκφοβισμό, ότι ο Αντώνης πήγε κοντά του, άπλωσε το χέρι για να του πάρει την καραμπίνα και έτσι το όπλο εκπυσοκρότησε. Εδώ έχουμε απέναντί μας ένα 20χρονο αγόρι που δεν είναι στη ζωή. Για τα μάτια μιας κοπέλας υπάρχει ένα νεκρό αγόρι και από την άλλη ένας πατέρας βρίσκεται στη φυλακή. Δεν είχε και κάποια σχέση η Ζήνα, δηλαδή συνόδευσε το φίλο του που ο φίλος του είχε μια διαφωνία με τον γιο του 57χρονου. Το παιδί πήγε απλά να χωρίσει τα δύο αγόρια που μάλωναν και έχασε τόσο άδικα τη ζωή του. Μας μίλησαν η μητέρα, ο πατέρας, οι αδελφοί του Αντώνη. Φυσικά αισθάνονται δικαιωμένοι με την